Πιστεύεις ότι αυτή η διαφορά προήλθε από την άνοδο του Άρη ή από την πτώση της Tracer? Νομίζω ότι γενικά ο Άρης είχε δώσει ένα τέτοιο ρυθμό που στο παιχνίδι που ήταν λογικό κάποια στιγμή η Tracer να μην μπορέσει να ακολουθήσει. Αυτό ήταν νομίζω το κυριότερο προσόν της ομάδας και σίγουρα το ότι η ομάδα τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι διαφήμισε το άθλημα. Δηλώσατε και δηλώνετε ότι πρέπει να κάνετε ρίσκες μέσα στην έδρα σας για να σιγουρέψετε την πρόκριση στους 4. Τώρα σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα πιστεύεις ότι έχει σιγουρευτεί αυτή η πρόκριση? Νομίζω άρεσε ότι είναι μεγάλη ομάδα και προσωπικά δεν πιστεύω ούτε πίστευα ποτέ ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν το τι κάνουν οι άλλοι. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι που θα ήθελε και πρέπει για να φτάσει στον αντικειμενικό του στόχο που είναι η είσοδο στις 4 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να εντοπίσουμε ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε ένα μακρύ δρόμο. Τώρα αυτή τη στιγμή ίσως να τον έχουμε μικρύνει, αλλά αυτός ο δρόμος δεν τελείωσε ακόμα. Έχει τουλάχιστον 3 νίκες μπροστά που πρέπει να κάνει η ομάδα για να πετύχει τον αντικειμενικό της στόχο. Εδώ επάνω θα ήθελα να σε ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου, το αποτέλεσμα οποιοδήποτε αγώνα παίζει ο Άρης εξαρτάται από την απόδοση αποκλειστικά του Άρη? Ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον έχω πει και στο παρελθόν ότι ο Άρης είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και ίσως η καλύτερη. Νομίζω ότι από τη στιγμή που θα παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες της, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο και να φτάσει το παιχνίδι όσο μπορεί πιο εύκολα στο τελικό του αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι πάντα ότι η ομάδα μου έχει αυτή τη δυνατότητα και νομίζω μέχρι τώρα με έχει δικαιώσει. Κλείνοντας, νομίζεις ότι ο Άρης συνεχίζει το δρόμο που χάραξε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ? Ναι, νομίζω ότι μετά από την νίκη αυτή στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της εθνικής μας ομάδας, νομίζω ότι ήταν σημαντικό το ότι η πρώτη ομάδα της χώρας μας μπόρεσε και κράτησε τη δημοτικότητα του αθλήματος τόσο ψηλά και απέδειξε ότι οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν βγήκαμε μόνο γιατί παίζαμε στην Ελλάδα, αλλά γιατί πραγματικά αξίζαμε να φτάσουμε πολύ ψηλά και το αποδεικνύει τώρα αυτή τη στιγμή ο Άρης. Ο Άρης δηλαδή επιβεβαιώνει αυτή τη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας. Ακριβώς. Νομίζω ότι όχι μόνο την επιβεβαιώνει, αλλά δείχνει ότι πραγματικά μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα και πόσο μάλιστα απέναντι στην Tracer που τη θεωρούν την 24η ομάδα του NBA. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι ο κορμός της εθνικής ομάδας του μπάσκετ. Κύριε Μιχαηλίδη και κύριε Ιωαννίδη, πριν από 14 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης που κρατάει και στοιχεία, κουβεντιάσαμε σε αυτό το τραπέζι, σε αυτό εδώ το χώρο, για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα όταν ο Άρης είχε χάσει και είχε βγει έξω από την διοργάνωση από την Tracer. Σήμερα κουβεντιάζουμε εντελώς διαφορετικά. Είχατε πει, κύριε Μιχαηλίδη, τότε ότι ο Άρης δεν είναι για αυτόν τον χρόνο. Ο προγραμματισμός του δεν είναι για αυτόν τον χρόνο. Πραγματικά δικαιώνεστε. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς έχει γίνει στον Άρη, ποιος ήταν ο προγραμματισμός σας, πώς ξεκινάτε, πώς προχωράτε και πού βλέπετε να φτάσετε. Το μυστικό του Άρη, όπως το έχω ξαναπεί, είναι ακριβώς ότι στηρίζεται πάνω σε συλλογική δουλειά. Είναι μια δουλειά που την κάνουν πολλοί επώνυμοι και χιλιάδες ανώνυμοι φίλοι του συλλόγου μας, που συμπαραστέκονται στις δύσκολες κυρίως στιγμές, αλλά και δουλεύουν πάνω στα πλάνα που χαράζει η διοίκηση, που είναι να καταξιώσουν την ομάδα μπάσκετ του Άρη στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό είναι το γενικό πλάνο. Επίσης, η επιτυχία του Άρη είναι το ότι αυτή τη στιγμή στηρίζεται πάνω στο τετράπτυχο, το καταξιωμένοι και πολύ καλοί παίκτες, το καταξιωμένος και πολύ καλός προπονητής, το ανεπανάληπτο κοινό μας, η ανεπανάληπτη φιλαθλή μας και μια σωστή και μετρημένη διοίκηση. Πάνω σε αυτό το τετράπτυχο στηρίζεται όλη η επιτυχία του Άρη. Κύριε Μιχαηλίδη, θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Άρης μπήκε στον χώρο της Ευρώπης πολύ δυνατά. Οπωσδήποτε ομάδες όπως η Τρέσε και η Παρτίζαν, που έχουν μια ιστορία σε αυτό το θεσμό, δεν είδαμε καλό μάτι. Πόσο φοβάστε τους εξωτερικούς παράγοντες στην πορεία του Άρη να την εμποδίσουν? Είναι δεδομένο και γνωστό σε όλους ότι ο Άρης είναι ο πρωτόγνωρος ή από τους πρωτόγνωρους σε αυτό το θεσμό των ευρωπαϊκών κυπέλων. Στην τελική φάση μάλλον των ευρωπαϊκών κυπέλων. Σίγουρα ξέρουν όλοι ότι υπάρχει το κατεστημένο των μεγάλων ομάδων, οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια ιστορία γύρω από το όνομά τους και προσπαθούν αυτό το πράγμα να το διαφυλάξουν όσο μπορούν καλύτερα, μη βάζοντας κι άλλους μέσα σε αυτό το κλειστό κύκλωμα. Ο Άρης προσπαθεί να διαφυλάξει τα συμφέροντά του, δημιουργώντας και κάνοντας
προσωπικές επαφές και γνωριμίες με αυτό το κλειστό κύκλωμα και με την αγωνιστική του αξία προπάντων να επιβάλλει και να επιβεβαιώσει τη δύναμή του. Γιάννη Ιωαννίδης είχαν κατηγορήσει πριν από λίγο καιρό ότι επιμένει στο Σούμποτιτς. Το άστρο αυτό του Λευτέρη Σούμποτιτς έλαμψε προχθές με 37 πόντους. Να ακούσουμε πρώτα τι λέει και μετά να ακούσουμε και τον Γιάννη Ιωαννίδη. Πάμε να δούμε το Σούμποτιτς. Στο προχθεσινό παιχνίδι πιστεύεις ότι έκανες την καλύτερη σου εμφάνιση μέχρι τώρα στην Ευρώπη? Πιστεύω και εγώ ότι ήταν πιο καλύτερο παιχνίδι δικό μου στην Άρη όταν έπαιξα με την Τρέσσερ και χάρηκα πολύ επειδή είναι Τρέσσερ μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Κάτι άλλο, όλοι είδαμε τα τρίποντα που πέτυχες, 7 στις 9 προσπάθειες. Είναι οπωσδήποτε ένα γεγονός ξεχωριστό αν αναλογιστούμε ότι απέναντί σου είχες μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ναι, δεν σκέφτηκα να ούτε εγώ να βάλω τόσο πολλά τρίποντα, γιατί δεν ήμουν τόσο πολύ έστεχος. Έπαιζα με ένα σύστημα που εμείς λέμε motion και πήρα μπάλα πολλές φορές πάνω από την ρακέτα, ήμουν μόνος και σούτρα και το έβαλα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, είδαμε πολλές φορές να γυρνάς προς την κερκίδα και να δίνεις το έναυσμα προς τους φιλάθλους. Κατά τη γνώμη σου, αυτά τα παιχνίδια κερδίζονται περισσότερο με τον ενθουσιασμό και το πάθος των παικτών? Ναι, οπωσδήποτε. Αυτή η ατμόσφαιρα που είναι τώρα στην παλέτα σφαίρα είναι φανταστική. Και μου αρέσει όταν βάλω καλάτι, όταν βάλω ένα τρίποντο να χαιρετάω τον κόσμο. Τη βλέπω και ο κόσμος είναι. Σίγουρα.